θάλασσες, κόλυμπα στις θάλασσες, κόλυμπα και στις λίμνες, κόλυμπα και στο Λιξούρι, κόλυμπα και στο Λιξούρι, κόλυμπα και στα Χροστόλι, κόλυμπα και στα Χροστόλι. Τα χέρια και χωρίς και βγαίνει στην άμμο, όλους όσους ήρθατε σήμερα εδώ και να ξεκινήσουμε. Ναι, είμαι λίγο. Λοιπόν, πατέρα, περιφερειακή έφορη προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου, εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού, εκπρόσωποι του Συλλόγου Υπεριών, επειδή την Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης, τους αδερφούς προσκόπους από το πρώτο σύστημα προσκόπων Αργοστολίου, τους γονείς και τα παιδιά μας. Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2017. Ευχόμαστε από καρδιάς και αυτός ο χρόνος να διέπεται από τα άρθρα του προσκοπικού μας νόμου, των ηθικών αξιών και του οράματος του ιδρυτή μας Lord Baden Powell, που μεταλαμβάνευσε τις αρχές της κίνησης πανελληνίως. Να είμαστε φιλαλήθεις και κρυβοδίκαιοι, αισιόδοξοι και ανθρωπιστές, αλληλέγγυοι σε κάθε δοκιμαζόμενο και αδικούμενο, οικολόγοι και οικονόμοι, μα πάνω απ' όλα υπεύθυνοι και εργατικοί. Αγαπητοί φίλοι, η χρονιά που πριν από λίγες μέρες απήλθε μας βρίσκει να ατενίζουμε τη νέα με ιδιαίτερη περηφάνεια και συγκίνηση, γεμάτη εμπειρίες, συναισθήματα, προσδοκίες, επιθυμίες και ελπίδα για το αύριο. Στον χρόνο που πέρασε με μεράκι και με κόπο τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, έβαλαν το λιθαράκι τους για να βελτιώσουμε το χώρο που μας φιλοξενεί, χρωματίζοντας και γεμίζοντας κάθε χώρο της εστίας μας, με αναμνήσεις, γέλιο και αγάπη. Σε πείσμα των καιρών, βελτιώσαμε όσο μπορούσαμε τις εγκαταστάσεις μας εξωτερικά και εσωτερικά και δημιουργήσαμε χώρους για να καλύπτονται οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του συστήματός μας. Κάναμε πράξη την αλληλεγγύη και την αγάπη για τον συνάνθρωπο, συλλέγοντας τρόφιμα, φάρμακα και τα χρειώδη για κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται από όπου και αν προέρχεται. Ταξιδέψαμε για να βοηθήσουμε ανθρώπους και οικογένειες που μαστίζονται από τη λέλαπα του πολέμου, αναζητώντας ένα νέο μέλος μακριά από τις ρίζες, τις πατρίδες και τα σπίτια τους. Και προσπαθήσαμε να τους ανακουφίσουμε ακούραστα και με χαμόγελο. Το μήνυμα για τη νέα χρονιά θα θέλαμε να είναι το εξής. Πέρα από κάθε δυσκολία και διψαιότητα, ας αγκαλιάσουμε κάθε συνάνθρωπο με ανιδιοτέλεια και αγάπη, παραμερίζοντας εγωισμούς και μικροπρέπειες, πέρα από σύνορα και θρησκείες, με κύριο γνώμονα να αφήσουμε έναν κόσμο πιο ανθρώπινο και βελτιωμένο από αυτόν που βρήκαμε, εργαζόμενοι απλά και ταπεινά, όπως μόνο εμείς οι πρόσκοποι γνωρίζουμε και ονειρευόμαστε. Εν κατακλείδη, θα ήθελα ξεχωριστά να ευχαριστήσω καθέναν από εσάς, τους γονείς, την Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης, τους τοπικούς φορείς, τους φίλους και χορηγούς που μας στηρίζετε αθόρυβα και ουσιαστικά στην επίτευξη του έργου μας, καθώς και τον ΟΚΑΠ που μας παραχωρεί τον χώρο που στεγάζει την προσκοπική μας εστία. Πάντα είναι πολύτιμος ένας καλός συνοδοιπόρος και σύντροφος. Και ευτυχώς ποτέ κανείς δεν περισσεύει πόσο παραπάνω στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, σαν έθνος και σαν κοινωνία. Ειδικά θα ήθελα να αφιερώσω το 2016 σε αυτούς που αγωνίστηκαν για εμάς και δυστυχώς δεν βρίσκονται πλέον εδώ. Ιδιαίτερα στην Μάγδα Παπαδάτου Κονταρίνη, η οποία απετέλεσε γραμματέας της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης από τέτοιες ίδρυσης του συστήματός μας το 2009 και ήταν πολύτιμος αρρωγός και συμπαραστάτης υλικά και ψυχολογικά για την εκπλήρωση του έργου μας, καθώς η αγάπη, η πράξη, η ζέστη και το ενδιαφέρον θα καθιστούν στις καρδιές και το νου μας τους πολύτιμους φάρους που μας δείχνουν τον δρόμο στο σκοτάδι. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, μας μέλος, σας ευχόμαστε για ακόμα μια φορά υγεία, ευτυχία και προκοπή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ή και στερόντας
ήταν ο τρόπος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας. Α των ανθρώπων ήθηκα δε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα. Πατερός ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιάψιον ευλόγησον περίοδων, σώζον το ελέησου το απειρό ηκτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότην, και εκβώντας φοβολήτρωτα, εφόρον πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, το Ευαγγέλιο σου δε με χάρισε πάτησον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Στεγερόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Στεγερόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεθά υπέρ του ευσεβούσιμων γέρνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεθά υπέρ του ευλογηθήνη των Ιωαννή αυτό της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του συστήματος των αυτοπροσκόπων να απεδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ήμουν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους επειδή εξουσία εφέμενος και τη ζωή ημών εις Κύριος σου διεκρατών επάκουσιν ημών δεωμένος ότι ευσύ μου ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών εις τον νέον ή αυτόν της Χριστότητός του και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερμένους εις δόξαν Σύ και εις τιμή του Ενεργής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψε μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου Σου και κατάπρεψε εφ' ημάς τους τεταδόρατε ταύτα ευθροφίσαντας και τους εξαυτόματα λαμβάνοντας τους ουρανίους δωρεά Σου, ότι επί Σύ ελπίδαμε εις το ζώνη του Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησαν τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυναν τα διαβήματα ημών προς εργασία το Θείο σου εντολών, ότι ο καπάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες των Αχράντος Μητρός, των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου, του Μεγάλου και Πάντος των Αγίων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Ο Εναγής Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείες των Αχράντων Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμου, τιμή και ζωπιού Σταυρού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων Γερασίμου, του Νέου Ασκητού και Θαυματουργού Ανθήμου και Παναγίου των Κεφαλήνων και Πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς, ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμος Θεός. Διευκόν τον Αγίο Πατέρα ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Εις δόξον Θεού και της Αγιωτάτης αυτού Εκκλησίας. Του συστήματος των αυτοπροσκόπων της επαρχίας και νήσου τάφης. Υγεία, βοηθεία, προκοπή. Εκ μέρους της Εκκλησίας θέλω να μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλινίας κ. Δημητρίου, ο οποίος λόγω της προχωρημένης ώρας δεν μπόρεσε να παραβρεθεί διότι έχει εσπερινό και ομιλία κυριακάτικη στο Μητροπολιτικό Αργουστολείο. Θέλω να μεταφέρω ακόμα του ιδίου της ευχαριστίες καθώς και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους για την προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια, την επιτυχής προσπάθεια στις μέρες των εορτών του Χριστουγέννων με τη συμβολή σας προσφέρατε τρόφιμα σε ανθρώπους οι οποίοι τα είχαν ανάγκη. Δύσκολοι καιροί, χρειαζόμαστε πάντα τη βοήθεια, δυστυχώς από ορισμένους, από λίγους, πιο πολύ βέβαια από τους συλλογίτες μας εδώ,
και από το σύστημά σας. Και πάλι σας ευχαριστώ, εύχομαι να έχετε προσωπική οικογενειακή ευτυχία, ο Θεός να σας δίνει πλούσια τα ελαιή Του, να έχετε μια καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα ήθελα να καλέσω την Περιφερειακό Έφορο Προσκόπου και την Κυρία Παλίσου να πει δύο λόγια, την κυρία Ισμένη Τρεμίδα. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά σε όλους. Εγώ εύχομαι το 2017 να είναι γεμάτο από υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλο τον κόσμο. Να έχουμε δύναμη όλοι μας, να επιτρέπουμε τους στόχους που έχει βάλει ο καθένας. Στόχους που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε έναν κόσμο λίγο καλύτερο. Να έχουμε αγάπη γύρω μας, να κοιτάμε να είναι καλά ο διπλανός μας, ο κόσμος όλος και εμείς παράλληλα. Ευχαριστούμε όλους σας και τα παιδιά που μας δίνουν δύναμη και εμάς με το αγγέλιο του και την παρουσία τους δίπλα μας και εσάς τους γονείς που πάντα μας εμπιστεύετε με το να μας παραδίνετε από τα παιδιά σας. Έρχομαι και στο σύστημά μας μια πολύ καλή χρονιά, δημιουργική, γεμάτη δράσεις που αυτές οι δράσεις θα φέρουν χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών και τα δικά σας επίσης. Καλή χρονιά να σας. Στη συνέχεια θα ήθελα να πει και δύο λόγια ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης, ο κ. Πολύς ρόλους, τι να κάνω. Εγώ θα πω εκ μέρους της Επιτροπής ένα καλωσόρισμα σε εσάς που ήρθατε. Οι ευχές φυσικά είναι καλές, αλλά θα πιάσουν να αλλάξουμε για εμείς σαν άνθρωποι, έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, τις μεγαλύτερες κοπέλες οι οποίες είναι αξιωματικοί και ό,τι βλέπετε εδώ μαζί με τα δικά μας παιδιά έχουν φτιάξει και μαθαίνουν πράγματα πολύ ωραία και κάνουν δράσεις πάρα πολύ σημαντικές από τα μικρότερα παιδιά μέχρι τα μεγαλύτερα. Ό,τι βλέπετε σε αυτό το χώρο και ό,τι θα δείτε και στα πλάνα εδώ που θα σας δείξω τα κορίτσια είναι έργα που έκαναν οι πρόσκοποι. Αυτός ο χώρος, ο οποίος μας έχει παρακολουθεί από τον ΟΚΑΠ και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Φυσικά πιστεύω ότι δεν έχουμε κάποιον αντιπρόσωπο από εκεί, από το Δήμο. Είναι ένας χώρος στον οποίο εμείς οι παλιότεροι λειτουργιώτες, δεν είμαι πολύ παλιός, αλλά και εγώ από σαν παιδάκι από εδώ πέρασα μικρό, ήταν το πίκμα μας αυτό. Τον θυμόμαστε με πολλές αναμνήσεις, με μια συμπάθεια. Αυτός ο χώρος λοιπόν δεν εκτιμήθηκε από κανένα. Δεν το λέω με κακία, λέω την πραγματικότητα. Κανείς αυτό το χρόνο δεν τον εκτίμησε στην πραγματικότητα. Είναι ένα ωραίο κτίριο που φτιάξαν οι Σουηδοί, μας τον παρέδωσαν οι Σουηδοί. Και είναι ένα κτίριο το οποίο όπως βλέπετε και όπως ξέρετε μάλλον, στάθηκε όρθιο στους σεισμούς. Γιατί είναι αντισεισμικό. Και αυτό το κτίριο βοήθησε στους σεισμούς. Και έπρεπε αυτά τα κτίρια, μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα, να τα έχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό. Και το κτίριο αυτό, αν υπάρχει, υπάρχει γιατί οι πρόσκοποι με δική τους δουλειά, με δική τους πρωτοβουλία το έφτιαξαν και το συντήρησαν όσο γίνεται. Φυσικά έχει το κτίριο κάποια προβλήματα και εξωτερικά κυρίως και κάποιες άλλες δουλειές που θέλει και θέλουμε τη βοήθεια καταρχήν από το Δήμο, έτσι δεν είναι. Και από όποιον μπορεί να μας βοηθήσει σε κάποια θέματα που πρέπει να γίνουν στον περιβάλλον χώρο και η μάντρα που έχει πέσει όπως βλέπετε έξω και με τα νερά φέτος υποχωρούν τα χώματα και η μάντρα μαζί και είναι επικίνδυνο στον δρόμο που πάει στο νοσοκομείο αλλά και άλλα διάφορα θέματα που έχει ο χώρος και μέσα κυρίως στο εξωτερικό. Γι' αυτό θα ήθελα να πω σε όποιον μπορεί να βοηθήσει ή σε όποιον μπορεί να μεταφέρει αυτά. Εμείς έχουμε κάνει ένα χαρτί εδώ με τους αρχηγούς, το οποίο θα το παραδώσουμε στους υπεύθυνους. Για το χώρο αυτό, είναι κρίμα αυτός ο χώρος να καταστραφεί. Και πάλι συγχαρητήρια στους
στα παιδιά, τα μικρά και τα μεγάλα, για το έργο τους. Εμείς δεν είμαστε μόνο αρρωγοί σε όλα αυτά που κάνουν, συμπαραστάτες. Η δουλειά όμως, ό,τι βλέπετε, δεν είναι από εμάς, είναι από τα παιδιά μας και από τους μεγάλους οι οποίοι τις κατευθύνουν. Να είστε καλά λοιπόν και στο νέο έτος νέες δράσεις και νέα ωραία πράγματα να φτιάχνετε και να παραδίδετε στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, τώρα να κόψουμε τη πίτα.